Πάμε τώρα στη συζήτησή μας με δύο υποψήφιους βουλευτές στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Νίκο Παπά με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα και στους δυο σας. Λέγαμε πριν στο δελτίο μας ότι η οικονομία τελικά είναι στο επίκεντρο αυτής της προεκλογικής εκστρατείας. Και επειδή σήμερα, γιατί ακολουθούμε την επικαιρότητα όπως αντιλαμβάνεστε σε αυτές τις συζητήσεις, επειδή σήμερα κύριε Παπά ακούστηκαν κάποια πράγματα, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας δώσετε ορισμένες διευκρινήσεις. Δηλαδή, αν ισχύει αυτό, δεν θα αναφέρω ονόματα γιατί δεν έχει σημασία. Αν ισχύει αυτό που είπε στέλεχός σας, ότι αν δεν βρεθεί καμία συμφωνία είναι καλύτερος ο θάνατος, εάν πιστεύετε εσείς, αν πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το αναπτυξιακό πακέτο Juncker δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πώς τοποθετήσετε σε αυτή την απόφαση την οποία περιμένουμε την ερχόμενη Πέμπτη, αν δηλαδή κατά τη γνώμη σας έχει σημασία ή δεν έχει σημασία να μπει και η Ελλάδα σε αυτό το τρένο της ποσοτικής χαλάρωσης. Νομίζω κυρία Τρέμη ότι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστές. Εσείς βέβαια καλά κάνετε και ρωτάτε, διότι έτσι μα πρέπει να γίνεται. Μα αναρωτιέται και ο κόσμος, έτσι πρέπει να γίνεται. Κυρία Τρέμη, ο Αλέξο Τσίπρας στις προηγούμενες ευρωεκλογές ήταν υποψήφιος για την Προεδρία της Κομισιόν. Ο Δημήτρης ο Παπαδημούλης είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ευρωπαϊκή δύναμη, η οποία θα σας έλεγα πολλαπλασιάζει την πολιτική της εμβέλεια και δυναμική. Επηρεάζει. Όχι, δεν απαντάω σε άλλο. Απαντάω σε αυτό που λέει ο κύριος Σαμαράς. ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιευρωπαϊκή δύναμη. Εντάξει. Σε αυτό νομίζω ότι. Και σας ταυτίζει με το ΚΚΕ και το Ανταρσία. Έτσι. Ωραία. Νομίζω ότι και ο κόσμος που μας ακούει έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Αντιλαμβάνεται ότι ο κύριος Σαμαράς και η στενή του ομάδα έχει μείνει μόνος με τον κύριο Σόιμπλε. Θα σας έλεγα. Μας έκανε μισό λεπτό, κύριε Βαγγελάτε. Μισό λεπτό. Θα σας έλεγα ότι θα περιμέναμε ειλικρινώς να αξιοποιηθεί με θετικό τρόπο η δήλωση του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Επιτρόπου στην Κομισιόν του κ. Αβραμόπουλου ότι πρέπει να χαλαρώσει το Σύμφωνο Σταθερότητας. Είναι μια δήλωση για την οποία θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Συνέδευω στη συνάδελφο μου την Όλγα, άλλη μια θετική αναφορά Όλγα στο πρόσωπο του κ. Αβραμόπουλου από ένα κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που θέλουμε να μας απαντήσετε, κ. Παπά, είναι το εξής. Είπε για παράδειγμα ο κ. Βαρουφάκης σήμερα ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία, τότε καλύτερα ο θάνατος. Τι σημαίνει αυτό, τι είναι αυτός ο θάνατος? Εντάξει, νομίζω ότι η συμφωνία θα υπάρξει. Το έχουν πει και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε επηρεάσει ήδη την ατζέντα της συζήτησης. Μπαίνει διαζευτικά όμως αυτό? Κυρία Γιατί Τρέμη, εδώ έκανε μια διάζευση το ερώτημα ο κ. αυτό. Επειδή... Λέει, αν δεν έχουμε συμφωνία, τότε καλύτερα ο θάνατος. Λοιπόν, ή δηλαδή. Το ερώτημα αυτό προϋποθέτει ότι αποδέχεται ο ερωτώμενος ότι δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει κανείς μέχρι να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση. Αυτό είναι ψευδές. Μας έχει ταλαιπωρήσει αυτό το ερώτημα, θα σας έλεγα και τους δημοσιογράφους και τους εκπροσώπους της πολιτικής τα τέσσερα αυτά χρόνια. Εμείς αποδείξαμε με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Από ποια πλευρά, κάποιος ψεύδεται? Να σας πω, ο κ. Μητσοτάκης ψεύδεται? Είναι ψευδής η διατύπωση, κυρία Τρεμή. Είναι ψευδέστατη η διατύπωση, και να σας πω γιατί. Διότι εδώ. Είναι πολιτικό επιχείρημα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς αυτό ισχυρίζομαι, ότι είναι ψευδές. Να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης μόλις ολοκληρώσει. Να σας πω γιατί. Διότι έχουμε ζήσει εδώ πέρα να περιτυλίγονται με τον ευρωπαϊκό μανδύα πολιτικές οι οποίες δεν θα γίνονταν ανεκτές σε άλλες χώρες της Ελλάδας. Να σας πω το παράδειγμα, ας πούμε, τη συνειδητοποίηση. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε στον κύριο Μητσοτάκη. Να πάμε στον κύριο Μητσοτάκη, μην μονοπολίσετε την κουβέντα. Σημειώνω πάντως, κύριε Παπά, ότι εγώ απάντηση. Εμείς τον τρελάναμε σε ερωτήσεις. Έχεις δίκιο. Αλλά απάντηση στο τι είναι αυτός ο θάνατος που είπε ο κύριος Βαρουφάκης δεν. Μερικές φορές, κύριε Βαγγελάτο, εμείς δεν χρειάζεται να μιλάμε πολύ, διότι όντως χρειάζεστε αρκετό τηλεοπτικό χρόνο για να παρουσιάσετε αυτό το πολύχρωμο καρουζέλ των δηλώσεων των διαφόρων στελεχών του κύριου Τσίπρα. Πράγματι, ο κύριος Βαρουφάκης έκανε σήμερα μία πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση, αποκαλύπτοντας στην ουσία ότι υπάρχει σχέδιο. Πολύχρωμο καρουσέλ, κύριε Μητσοτάκη, αλλά το πολύχρωμο καρουσέλ είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις διακριτά μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ οφείλω να αγωνίζομαι, κύριε Βαγγελάτο, και να επισημάνω το γεγονός ότι υπάρχει μια σημαντικότατη ασυνέχεια μεταξύ κεντρικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και αυτών που λέει ο κύριος Τσίπρας. Και βέβαια σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε και συμμάχους στην υπόλοιπη Ευρώπη. Βρήκε και την κυρία Λεπέν, η οποία αυτό δεν περίμενα να το πείτε, κύριε Μητσοτάκη. Γιατί δεν περίμενα πραγματικά. Γιατί, κύριε Παπά? Λυπάμαι γιατί, πάρα πολύ. Ειλικρινώς. Θα με αφήσετε να τελειώσω. Θα περιμένω μέχρι να τελειώσουμε να ανακαλέσετε. Λοιπόν, δεν θα ανακαλέσω καθόλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δηλαδή. Θα με αφήσετε να μιλήσω.
Η κυρία Λεπέν δήλωσε ότι χάρηκε, από τον κύριο Βορύδη, ότι χάρηκε πάρα πολύ για το γεγονός ότι μπορεί να κερδίσετε τις εκλογές. Αλλά κύριε Παπά, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Εσείς έχετε, αφήστε με να τελειώσω. Μην εκνευρίζεστε. Γιατί εκνευρίζεστε. Εσείς εξάλλου. Εσείς εξάλλου. Με κυρία Λεπέν έκανε τη δήλωση. Λυπάμαι που σπεύσατε τόσο γρήγορα να αποδείξετε. Αλλά ξέρετε, κύριε Παπά, ποιο είναι το θέμα. Ποιο είναι το θέμα. Εσείς ήδη συμμαχήσατε. Και με τους ανεξάρτητους Έλληνες και με τη Χρυσή Αυγή για να μην εκλέξετε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επομένως, αυτό το ιδιότυπο αντιευρωπαϊκό τόξο το οποίο χτίσατε στην Ελλάδα απλά επιβεβαιώνεται και στην Ευρώπη. Είναι πολύ απλά τα πράγματα εδώ πέρα. Συμμαχία στην Ευρώπη για να υλοποιήσετε την πολιτική σας. Οι δύο βουλευτές ψήφισαν τον κύριο Δήμα, να σας θυμίσω. Λοιπόν, δεν έχετε συμμαχίες στην Ευρώπη για δεν να υλοποιήσετε την πολιτική σας. Ποιες είναι οι συμμαχίες σας? Πείτε μου μία ευρωπαϊκή κυβέρνηση η οποία να συντάσσεται με αυτά που λέτε εσείς. Λοιπόν, το πρόβλημα εδώ πέρα. Μισό λεπτό, να σας πω ευρωπαϊκή κυβέρνηση που συντάσσεται. Δεν είπατε. Να αφήστε με να τελειώσω και θα απαντήσετε συνολικά. Ο κ. Βαρουφάκης είπε μεγάλη αλήθεια. Ότι αν η μπλόφα σας δεν σας βγει, εάν δηλαδή η Ευρώπη δεν συμφωνήσει με αυτά τα οποία λέτε, αν η κυρία Μέρκελ δεν δεχθεί με τόσο μεγάλη ευκολία όσο προεξοφλείται αυτό το μονομερές κούρεμα χρέους, τότε θα βρεθείτε σε μια ευθεία σύγκρουση με το ευρωπαϊκό σύστημα δυνάμεων, έτσι όπως αυτό διαμορφώνει τις διεθνείς ισορροπίες. Και τότε ο θάνατος για τον οποίο μίλησε ο κύριος Βαρουφάκης, συνυποψήφιό σας στη Β' Αθηνών και κορυφαίος οικονομολόγος, σύμβουλος του κύριου Τσίπρα, ο θάνατος είναι αυτό το οποίο λέμε εμείς, κύριε Παπά, ότι θα οδηγήσετε τη χώρα στα βράχια σε μια σύγκρουση με την Ευρώπη, η οποία ενδεχομένως, χωρίς να το θέλετε, εγώ δεν λέω ότι θέλετε να μας βγάλετε από την Ευρωζώνη, λέω ότι ενδεχομένως νομοτελειακά να καταλήξουμε εκεί από μια σειρά από άστοχες πολιτικές σας. Εντάξει. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς δεν παρακολουθεί ή σκοπίμως κάνει ότι δεν βλέπει τις δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων. Θα μου πείτε μία. Ναι, να σας πω. Του Ιρλανδού Υπουργού Οικονομικών, που λέει ότι πρέπει να συζητήσουμε την αναδιάρθρωση των χρεών. Μα είναι το χρέος το μόνο, είναι το χρέος το βασικό πρόβλημά μας σήμερα. Όχι, υπάρχουν πρόβλημά μας, το πρόβλημά μας, κύριε Παπά, το πρόβλημά μας, κύριε Παπά, δεν είναι το χρέος. Το πρόβλημά μας είναι πώς θα επανέλθει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξη. Όχι, να μας πείτε και λίγο για την ανάπτυξη. Μα είναι σαφές ότι δεν θα είναι το δικό σας σχέδιο. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω επίσης και τις δηλώσεις του Γάλλου Υπουργού Οικονομικών, τις δηλώσεις του αρχηγού των Σοσιαλιστών στο Ευρωκοινοβούλιο, οι οποίες βρίσκονται σε παράλληλη τροχιά και εν πάση περιπτώσει έχει πυροδοτηθεί μια συζήτηση ακόμα και μέσα στη Γερμανία, κύριε Μητσοτάκη. Θα σας το λέω ειλικρινά. Κύριε Παπά, περιμέναμε κύριε Παπά και κύριε Μητσοτάκη, να ολοκληρώσω μια στιγμή, κύριε Βαγγελάτε. Ένα σχόλιο, γιατί κάνετε ένα πολύ καλό διάλογο. Εμείς σε μεγάλο κομμάτι του. Αξιοποίηση αυτών των δηλώσεων. Είμαστε σχεδόν περιττοί. Όχι, αλλά σταματήστε. Εδώ εσείς. Αυτό είναι το καλό. Εγώ δεν θα. Το να υπάρχει διάλογο. Εγώ δεν θα διαφωνήσω. Για να πάμε στο επόμενο θέμα, κύριε Μητσοτάκη. Βάζετε όλα αυτά. Ακούστε με λίγο. Βάζετε όλα αυτά που βάζετε. Και η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Να σα την πω αμέσω. Να σα την πω αμέσω στην θέση τη ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία, εφόσον κερδίσει τις εκλογές, μπορεί να συζητήσει με τους Εβραίους, με τους Ευρωπαίους παραμετρικές αλλαγές στο χρέος, οι οποίες θα ισοδυναμούν με μείωση επιτοκίων, με μία επιμήκυνση της περίοδου αποπληρωμής και θα ισοδυναμούν αυτές με ένα έμεσο κούρεμα του χρέους. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την πολιτική, ναι ή όχι, διότι αυτή η πολιτική είναι στο τραπέζι. Είναι μια πολιτική την οποία τα κοινοβούλια της Ευρώπης θα μπορούν να τη δεχθούν. Να σας πω αν συμφωνούμε. Κύριε Παπά, λοιπόν, εμείς έχουμε μια προσέγγιση. Απλά λέμε και κάτι τελευταίο για να απαντήσετε. Γιατί ότι το πρόβλημα, λέει για κούρεμα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το χρέος. Συμφωνούμε. Το χρέος. Αλλά το ρωτήσετε κάτι, να μην απαντήσει. Είναι ο αριθμητής. Για τον παρανομαστή που είναι το ΑΕΚ, δεν μας λέτε τίποτα. Να πάρουμε απάντηση και να έρθουμε μετά και σε εσάς να ρωτήσουμε μερικά πράγματα. Αλλά βάλατε ένα κέριο ερώτημα. Το έχουμε όλοι. Να ακούσουμε απάντηση. Κύριε Βαγγελάτε, κυρία Τρέμπη και κύριε Μητσοτάκη, μπαίνει σε μια περίοδο όπου μεγάλες χώρες της, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, θα έχουν λήξεις χρεών την επόμενη πενταετία. Μοιραία λοιπόν αυτή η συζήτηση θα πυροδοτηθεί και ο Έλληνας πολίτης που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή είναι ενώπιον ενός πάρα πολύ σοβαρού διλήμματος. Θέλει η Ελλάδα να βρίσκεται σε αυτή την ιστορική τώρα, περίοδο. Κύριε Παπά, πρέπει να σας διακόψω. Κύριε Βαγγελάτε, με έχετε διακόψει όμως κάθε φορά που πάω να μιλήσω. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Δεν γίνεται, πραγματικά. Ωραία, λέω, να ερωτάται ο ελληνικός λαός εάν σε αυτή την περίοδο πρέπει η Ελλάδα να είναι με μια κυβέρνηση που λέει ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο, είναι ένας βραχνάς για να μπούμε στο δρόμο της ανάπτυξης και πρέπει να υπάρξει κούρεμα. Ή να είναι με μια κυβέρνηση όπως αυτή του κύριου Σαμαρά που διατυμπανίζει σε όλους τους τόνους ότι το χρέος είναι βιώσιμο και διαρωτάται κανείς πώς θα μπει σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Να σας πω κάτι, κύριε Παπά, εάν την Κυριακή κερδίστε, είστε πρώτο κόμμα και σχηματίστε κυβέρνηση, είτε αυτοδύναμη είτε με συνεργασίες.
Εσείς θα λέτε από την επόμενη μέρα ως κυβέρνηση πλέον, γιατί τώρα είστε αξιωματική αντιπολίτευση, ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, διότι έχω την εντύπωση, από τα λίγα που ξέρω, έτσι, έχω την εντύπωση ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή θα ήταν περίπου σαν επίσημη ομολογία πτώχευσης. Η μη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, κυρία Τρέμη, κοντεύει να προεξοφληθεί. Και νομίζω άλλο ότι να το λέει η κυβέρνηση, όχι, ελληνική όμως. Η ελληνική κυβέρνηση άλλο οφείλει να πει την αλήθεια. Και άλλο να το λέει ένας οικονομολόγος. Και να σας πω γιατί. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση θα πει την αλήθεια. Η κυβέρνηση της επόμενης Δευτέρας θα πει την αλήθεια. Διότι θέλει να μπει η χώρα στους πάντες. Κύριε Παπά, το Μάρτιο που θα λήξει το πρώτο μεγάλο, η πρώτη μεγάλη αποπληρωμή στο Δουλουτούκι, όπως ξέρετε. Δεν υπάρχει μεγάλη αποπληρωμή. Υπάρχουν 2,5 δισεκατομμύρια τα πράγματα. Το δοκιμάσατε το 12. Αυτή τη φορά δεν λειτουργεί. Να δοκιμάσουμε να συζητήσουμε με πραγματικά δεδομένα. Δεν λειτουργεί αυτή τη φορά. 2,5 δισεκατομμύρια δόση η οποία λήγει το Μάρτιο. Και με τις πολιτικές που έχετε ακολουθήσει και όλα αυτά τα οποία λέτε για τη φορολογία, ενθαρρύνετε τους πολίτες να μην πληρώνουν καν τους φόρους, με όλα αυτά που έχετε πει για τη φορολογία, και λεφτά δεν θα υπάρχουν. Εγώ σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, τα 2,5 δισεκατομμύρια του Μαρτίου, από πού θα τα βρείτε, μήπως από έντοκα για τα οποία πρέπει να πάρετε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που μπορεί να με σας τη δώσει. Δεν καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα οποία κάνετε, μπορεί να οδηγήσετε τη χώρα σε πιστωτικό γεγονός εντός των επόμενων εβδομάδων. Νομίζω ότι ο κόσμος που μας παρακολουθεί μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα. Όχι, του. Να μου πείτε εσείς που ναι, θα βρείτε τα 2,5 δισεκατομμύρια. Ναι, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, κύριε Μητσοτάκη, ένα λεπτό. Γιατί φοβόσαστε πιστωτικό γεγονός. Τι μας λέτε τώρα, ότι φοβόσαστε πιστωτικό γεγονός για τις επόμενες εβδομάδες. Κυρία Τρέμη, αυτό το οποίο λέω. Το διαφημίζω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Φοβόσαστε πιστωτικό γεγονός ή τώρα λόγω των αναγκών τη προεκλογική περίοδου κάνετε αυτό το οποίο σα κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δηλαδή επενδύεται στο φόβο. Εγώ είμαι απόλυτο σαφή. Τα 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να πάρει διότι δεν θέλει να κλείσει την αξιολόγηση, εάν εμείς εκλεγούμε θα κλείσουμε την αξιολόγηση και θα τα πάρουμε, λείπουν από τα ταμεία. Και σήμερα που μιλάμε, τα 2,5 δισεκατομμύρια τα οποία απαιτούνται για την αποπληρωμή της ζώσης του Μαρτίου, απλά δεν υπάρχουν. Ρωτώ λοιπόν τον κύριο Παπά κάτι. Επιτρέψτε μου κάτι. Διότι να δανειστείτε από τις αγορές δεν μπορείτε. Ζητώ και από τον κύριο Παπά. Να πάτε να συνάψετε να λέτε το ερώτημα. Όλγα, αν μου επιτρέψετε. Είναι ένα σαφές ερώτημα και θα ήθελα μια απάντηση όμως. Βάλουμε μια τάξη. Υπάρχει ένα ζήτημα. Από τη μια μεριά όντως, στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για κούρεμα χρέους, δεν υπάρχει κανείς στην Ευρώπη που να λέει ναι. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί και κάθε μέρα περισσότεροι που να μιλούν για τη διευθέτηση του χρέους. Όμως, στη δική σας πολιτική, αυτή του φόβου, αυτή που λέει προς τον ελληνικό λαό ότι θα χρεοκοπήσουμε, θα πάμε στα βράχια, θα πάμε πάνω στο παγόβουνο ή ό,τι άλλο, φαίνεται ότι οι πολίτες. Πώς θα το πω, δεν ανταποκρίνονται. Κύριε Βαγγελάτο, δεν το βλέπετε αυτό. Δεν επικαλούμε. Κάτι άλλο ζητούν οι Έλληνες πολίτες από την κυβέρνησή τους. Αυτό δεν σας απασχολεί. Κύριε Βαγγελάτο, δεν επικαλούμε κανένα απολύτως συνέστημα. Ούτε το φόβο, ούτε την οργή. Μιλάω στην κοινή λογική και θέτω ορισμένα απλά ερωτήματα επιχειρώντας να προβλέψω τι θα γίνει στο μέλλον. Διότι το βασικό ερώτημα από πού θα βρεθούν τα λεφτά σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έχει απαντήσει. Εγώ δεν σπέρνω κανένα φόβο. Ρώτησα κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Σωστά, ρώτησα για τη Νέα Δημοκρατία. Ρώτησα κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Και αυτό που σα απάντησα από πού θα βρει και η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μητσοτάκη, λέτε εγώ, και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Θα συμφωνήσω ότι εσείς πράγματι κινείστε σε άλλη διάσταση. Όμως, μια και το έφερε και η μέρα, εγώ θέλω να μου πείτε ανοιχτά και ειλικρινά πώς σας φάνηκε το τελευταίο σποτ της Νέας Δημοκρατίας, η αρνητική διαφήμιση. Και θέλω να μου πείτε αν σας εκφράζει πολιτικά και αισθητικά. Κοιτάξτε να δείτε. Όπως γνωρίζετε, υπήρχαν δύο σποτ της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, αναφέρομαι σε αυτό που καταστρέφει τη χώρα. Καταλάβετε τώρα τι λέω. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν συντάξεις, ξέρετε αυτά. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να περιγράψει το αφήγημα της επόμενης μέρας επιδέχεται ενδεχομένως κάποιας αισθητικής κριτικής, αλλά εγώ στέκομαι στην ουσία. Των ερωτημάτων τα οποία τίθενται από το συγκεκριμένο σποτ. Εγώ πιστεύω ότι ανά πάσα στιγμή πρέπει να υπάρχει μια θετική πλευρά, που είναι το αφήγημα του τι θα γίνει στη χώρα αν κερδίσουμε τις εκλογές. Τα ερωτήματα τα οποία τίθενται όμως από το συγκεκριμένο σποτ είναι πολύ εύλογα. Μπορεί ή δεν μπορεί να κλείσει η διαπραγμάτευση. Ενδιαφέρεται. Περιγράφεται ένα σοφερό αύριο. Δεν έχετε δίκιο. Ενδιαφέρεται. Εγώ ρωτώ ευθέως τον κύριο Παπά. Εγώ διαβάζω εδώ πέρα τις δηλώσεις του κύριου Παπά και πρέπει να πω ότι είναι μια μετριοπαθής δήλωση. Θα υλοποιήσουμε τη δανειακή σύμβαση, αλλά με άλλους όρους.
Ταυτόχρονα ο κύριος Κουρλέτης λέει δεν μας ενδιαφέρει η συνέχιση του παρόντος προγράμματος και σήμερα ο κύριος Λαφαζάνης λέει θα καταργήσει όλους τους μνημονιακούς νόμους. Αποφύγατε την απάντηση, κύριε Μητσοτάκη, όπως και πριν σε αυτό που σας είπα. Σας ρώτησα για τη Νέα Δημοκρατία και πάλι το γυρίσατε εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι καλή επικοινωνιακή τακτική. Εγώ προτιμώ να θέτω ερωτήματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα ήθελα να δίνετε απαντήσεις. Αφήστε να θέτουμε εμείς τα ερωτήματα. Χωρίς κατά ανάγκη να διανθίζω ενδεχομένως το αφήγημα. Με την αισθητική μια διαφήμιση. Τα ερωτήματα όμως, κύριε Βαγγελάτο, ναι. Τα ερωτήματα τα οποία θέτω είναι ερωτήματα τα οποία είναι αμήλικτα. Εγώ σας διάβασα τρεις δηλώσεις. Ναι. Του κύριου Παπά, να απαντήσει του κύριου Σκουρλέτη και του κύριου Λαφαζάνη. Και ρωτώ εγώ η αλήθεια που βρίσκεται. Θέλω να ελπίζω ότι επειδή ο κύριος Παπάς είναι στενός σύμβουλος του κύριου Τσίπρα, ότι η αλήθεια είναι πιο κοντά σε αυτό το οποίο λέει αυτό. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Παπά να σας απαντήσει, μια και θέσατε και τα ερωτήματα. Κύριε Παπά. Εμένα με εντυπωσίασε που διάβασε τρεις δηλώσεις, μία δική μου του Πάνου του Σκουρλέτη και του Παναγιώτη του Λαφαζάνη, που λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν μας ενδιαφέρει η συνέχιση του παρόντος προγράμματος. Θα υλοποιήσουμε τη δανειακή σύμβαση. Θα υλοποιήσουμε τη δανειακή σύμβαση. Λοιπόν, και ο κύριος Λαφαζάνης θα σκίσουμε τους δημονιακούς. Αφήστε τον όμως να απαντήσει. Τώρα πρέπει να έχετε πραγματικά μια πολύ διασταλτική ερμηνεία της ελληνικής γλώσσας για να λέτε ότι λέτε τα ίδια πράγματα. Μα δεν έχει προλάβει να μιλήσει. Επιτρέψτε μου να πω και μια καλή κουβέντα. Καλωσορίζω τη διακριτική αποστασιοποίησή σας από το ύφος και το νόημα του τελευταίου σποτ της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι δεν βοηθά τον πολιτικό διάλογο. Και νομίζω ότι μπορούμε αμφότεροι να συμβάλλουμε ώστε αυτός να προωθεί και να γίνει ψυχρεμός. Και θα απαντήσουμε στα ερωτήματα. Λοιπόν, παρακολουθούμε μία επανάληψη του ίδιου έργου. Μία επανάληψη που λέει ότι υπάρχει μία πάρα πολύ κρίσιμη ημερομηνία μπροστά μας, η οποία όλο στοιχείως είναι ακριβώς μετά τις εκλογές, όπου εκεί πέρα αν δεν εφαρμόσουμε απαρεγκλήτως τα προαπαιτούμενα, θα γίνει ο κακός χαμός στη χώρα και σχεδόν θα πέσει ο μετεωρίτης, ας πούμε, επάνω της. Αυτό το πράγμα τώρα πλέον δεν είναι πιστευτό. Και ξέρετε γιατί δεν είναι πιστευτό? Δεν είναι πιστευτό διότι έχουμε τις δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων και την μεγάλη βέβαια εμπειρία του 2012. Το 2012 ακούγαμε μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου ότι αν δεν ψηφιστεί η Νέα Δημοκρατία. Και κερδίσαμε εμείς τις εκλογές. Ναι, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, κύριε Παπά. Επιτρέψτε μου. Μα τα μπλέξατε λίγο. Εμείς κερδίσαμε όμως, επιτρέψτε μου, λάβατε τη δόση 7 μήνες μετά τις εκλογές. 7 μήνες μετά τις εκλογές. Και λέγατε κι εσείς και ορισμένοι Ευρωπαίοι, οι οποίοι τώρα το έχουν μετανιώσει, ότι αν δεν εκλεγεί, αν εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τον επόμενο μήνα δεν μπορούν να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Λοιπόν, τίποτα τέτοιο δεν θα γίνει. Ο κόσμος το ξέρει, το ακούει και απευθύνουμε αυτή τη στιγμή στον αναποφάσιστο ψηφοφόρο. Και του λέω ότι έχει μπροστά του μία επιλογή. Να έχει την επόμενη Δευτέρα η χώρα μας σταθερή κυβέρνηση με ισχυρή εντολή για διαπραγματεύσεις. Επειδή δώσατε μια απάντηση, αλλά εγώ θέλω να σταθώ λίγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για διαγραφή του χρέους. Από εκεί ξεκινάτε. Λέτε ότι το πρώτο θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε, πρώτα απ' όλα θα τα βάλουμε όλα στο τραπέζι, αλλά το πρώτο είναι διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους της χώρας. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Επειδή αυτό τούτη την ώρα δεν το συζητάει κανείς. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Είναι κόκκινη γραμμή για σας. Δεν ισχύει αυτό, κύριε Βαγγελάτε. Και λέω τώρα εσείς, επαναλαμβάνω, καλά κάνετε. Ποια κυβέρνηση το συζητάει? Καλά κάνετε. Διαγραφή του χρέους. Καλά κάνετε, συζητάει. Καλά κάνετε και με ρωτάτε. Αλλά λέω το εξής. Ότι στο πρόγραμμά μας στη Θεσσαλονίκη έγινε ακριβώς αυτή η μεγάλη τομή. Περιγράψαμε με τρόπο συμπαγή, θα σας έλεγα, τα πράγματα που μπορούν να γίνουν σε περιβάλλον δημοσιονομικής ισορροπίας χωρίς ανάγκες για νέα δανεικά. Και αυτά τα οποία χωρίς τη διαπραγμάτευση, διότι δεν αφορούν τη σχέση μας με τους εταίρους, μπορούν να εφαρμοστούν. Εγώ μιλώ για τη σχέση με τους εταίρους. Στη σχέση με τους εταίρους, λοιπόν, κύριε Ευαγγελάτε, ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνεται το ερώτημα προϋποθέτει το εξής. Ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα γίνει μία και έξω. Δεν θα γίνει μία και έξω. Θα πάμε, θα οικοδομήσουμε τις συμμαχίες μας, θα έχουμε τεκμηρίωση για τη θέση μας. Χρόνο έχετε για να τα κάνετε χρόνο. Αυτά. Ναι, βεβαίως και έχουμε χρόνο και νομίζω ότι και οι εταίροι αυτή τη στιγμή σιωπηλά έχουν αποδεχτεί, ναι, ότι θα υπάρξει. Κύριε Μητσοτάκη, χρόνος υπάρχει κατά τη γνώμη σας για να γίνεται και ο διάλογος γι' αυτό το χρόνος, εφόσον η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις εκλογές, ο χρόνος προσδιορίζεται από το γεγονός ότι 28 Φεβρουαρίου λύγει η παράταση του τρέχοντος προγράμματος. Δεν μας απάντησε ο κύριος Παπάς εάν θα ζητηθεί κάποια παράταση αυτού του προγράμματος ή αν 1η Μαρτίου η χώρα θα είναι στον αέρα και ειδικά το τραπεζικό σύστημα. Εμείς αυτό το ερώτημα απαντάμε ξεκάθαρα. Πρώτον, εμείς, κύριε Τρέμη, θα σχηματίσουμε κυβέρνηση. Ο κ. Παπάς δεν μας έχει πει ακόμα με ποιους θα συμμαχήσει. Εμείς λοιπόν και κυβέρνηση θα σχηματίσουμε και την αξιολόγηση θα κλείσουμε. Το οποίο σημαίνει ότι εμείς μετά από 1η Μαρτίου θα μπορούμε σταδιακά να βγαίνουμε στις αγορές και να δανειζόμαστε όπως οι κανονικές χώρες. Στα δύο ερωτήματα τα οποία λοιπόν εγώ θέτω, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει παράταση του τρέχοντος προγράμματος
και με ποιους θα συμμαχήσει για να κάνει κυβέρνηση. Ακόμα περιμένω απαντήσεις. Δεν ξέρω αν ο κύριος Παπάς θα ήθελε να μου τις δώσει τώρα για να κάνουμε και τη συζήτηση λίγο πιο διαδραστική. Εμείς... Λοιπόν, παράταση, κύριε Παπά, θα ζητήσετε. Διότι 28 εμείς... Φεβρουαρίου λύγει το, λύγει το πρόγραμμα. Τίποτα δεν λύγει 28 Φεβρουαρίου. Πώς δεν λύγει τίποτα. Πώς δεν λύγει. Πώς δεν το κάνουμε. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχω διαπραγματευτεί ο λίγων πιο συστηματικά με τους Ευρωπαίους. Δεν μπορούμε να λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Βάλατε ξανά ερώτημα ενδιαφέρον ομολογουμένω. Α ακούσουμε την απάντηση. Νομίζω ότι όλοι με ενδιαφέρον θέλουμε να ακούσουμε. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αν κυβερνά τη χώρα στις 28 λοιπόν, Φεβρουαρίου. Σιωπηλά ή ψιθυριστά ή πιο φωναχτά οι εταίροι μας και θεσμικοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το λέει της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχουν αποδεχτεί ότι θα ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση με την καινούργια κυβέρνηση. Θα πρέπει να τη ζητήσετε την παράταση. Εγγράφος, η υπογραφή Μητσοτάκη, του κύριου Τσίπρα ζητώ πω... παράταση εντάξει. του μνημονίου το οποίο καταγγέλλω. Αυτή είναι η κανόνα. Εντάξει, κύριε Μητσοτάκη, μισό λεπτό επιτρέψτε μου. Εκτός αν θέλετε να τα κάνετε όλα στα μπουλοφτά. Η λογική σας όμως αυτή τη στιγμή είναι να κομίζετε. Το πόσο ισχυρή, να κομίζεται στο τραπέζι της συζήτησης, το πόσο ισχυροί είναι οι δανειστές μας. Και το πόσο αδιέξοδο και αδύνατον είναι για μας να ζητήσουμε οτιδήποτε. Νομίζω ότι, αυτή, απλά ότι αυτό το οποίο πρέπει να ζητήσετε θα πρέπει να το ζητήσετε και ο λαός μας καταλαβαίνει. Και ο λαός μας καταλαβαίνει. Και θα είναι η πρώτη τούμπα την οποία θα κάνει. Ο λαός μας. Εντάξει, αυτό το, να το εύχεστε εσείς. Νομίζω ότι εδώ έχει εξαντληθεί το θέμα. Θα μου επιτρέψετε να βάλω ένα θέμα ακόμα πριν κλείσουμε, επειδή είναι ο κύριος Μητσοτάκης εδώ. Όχι, με ποιους θα συμμαχήσει. Κάτσε, Νίκο, το ξεχάσαμε. Με ποιους θα συμμαχήσει. Αν δεν είναι αυτοδύναμος, εφόσον είναι πρόεδρος. Σας πω και με ποιους θα συμμαχήσουμε. Κύριε Παπά. Αυτό είναι πάρα πολύ ευλογό ερώτημα και με βάση το πολιτικό τοπίο το οποίο έχει αυτή τη στιγμή διαμορφωθεί, με την καθαρή πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ η οποία δεν ανατρέπεται, υπάρχει μόνο ένα ερώτημα σε σχέση με το εκλογικό αποτέλεσμα. Το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να είναι μια αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία ή όχι. Ναι, αν δεν εκεί είναι, πέρα, εμείς ευχόμαστε, δουλεύουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε αυτοδύναμοι για να εάν υπάρχει δεν καθαρή. Ευχή, κύριε Παπά, δώστε την απάντηση. Εάν δεν πιάσει η ευχή, θα δούμε ποιοι είναι μέσα στη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Τρέμη, η τελική μου διατύπωση είναι η εξής. Σε κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει μνημόνια, δεν πρόκειται να δείτε το ΣΥΡΙΖΑ. Ήθελα να βάλω λοιπόν το θέμα με τις απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευθεί να επαναπροσλάβει. Το λέω γιατί είχα το πρωί και μία συζήτηση με τον κύριο Μητρόπουλο για αυτό το ζήτημα. Μου επιτρέπετε ένα σχόλιο από αυτού, κύριε Βαγγελάτο. Σχολικοί φύλακες. Ναι. Ο κύριος Μητρόπουλος μίλησε για. Και θα έπρεπε να το γνωρίζει πολύ καλύτερα το θέμα. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Παπάς δεν θα υποπέσει στο ίδιο σφάλμα. Μίλησε για αντισταγματικές απολύσεις. Θυμίζω ότι όλες οι αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχουν κριθεί συνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κατά τέτοια ζήτημα αντισταγματικής απόλυσης δεν υπάρχει. Και να ρωτήσω και τον κύριο Παπά. Όχι, κύριε Μητσοτάκη, ένα λεπτό γιατί θα χάσουμε το ψωμί μας μέσα εδώ. Αφήστε να ρωτήσουμε και εμείς. Δεν πειράζει. Και τα ερωτήματα από τους αντιπάλους. Καλοδεχούμενα. Καθαρίστριες. Οι απολυμμένες καθαρίστριες εννοώ. Σχολικοί φύλακες, δημοτικοί υπάλληλοι γενικά, εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Επαναπροσλαμβάνονται, κύριε Παπά. Και πότε, κοιτάξτε να δείτε, εδώ πρέπει να βάλουμε ένα τέρμα καταρχήν στη λογική την οποία ο κύριος Μητσοτάκης υπηρετεί με σύστημα και με πίστη και με επιμονή, η οποία με διάφορες, θα σας έλεγα, δικαιολογίες και με διάφορες αφορμές επιμένει στη συρρήγνωση του δημοσίου, η οποία επί της ουσίας δεν είναι συρρήγνωση, είναι απλώς απαξίωση των ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτό. Επειδή αναφερθήκατε στις καθαρίσεις για σχολικούς φυλάκες, ναι, βεβαίως μπορούν και πρέπει να επαναπροσλάβουν. Θα τους επαναπροσλάβετε τετράωρα με 1000 ευρώ, γιατί τόσο παίρνανε, κύριε Παπά. Όχι, να απαντήσετε. Γιατί οι καθαρίστες δουλεύανε 4 ώρες και παίρναν 1000 ευρώ. Θα σε επαναπροσλάβετε. Αυτό ήταν το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη. Όχι. Του δημοσίου το πρόβλημα αυτό είναι. Σας ρωτώ. Οι καθαρίστες του Υπουργείου Οικονομικών. Σας ρωτώ, λοιπόν. Ή όσοι έχουν πιάσει το κράτος πελάτη και το απομιζούν. Ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε. Εγώ σας έκανα μια ευθεία ερώτηση. Εγώ να σας κάνω μια ερώτηση. Ξέρετε αν το Υπουργείο Οικονομικών δαπανά περισσότερα τώρα με τις καθαρίστριες απολυμμένες και το outsourcing που κάνει ή όχι. Δαπανά λιγότερα. Δεν δαπανά λιγότερα. Βεβαίως και δαπανά λιγότερα. Όχι, δεν δαπανά λιγότερα. Διότι εγώ σας ρώτησα ευθέως και σας είπα και πόσο πέραν οι καθαρίστρες. Εντάξει. Για να πούμε επιτέλους και ορισμένα πράγματα έτσι εντάξει, όπως είναι. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει. Όχι, ο κόσμος να μάθει και την αλήθεια. Έχει καταλάβει. Να μάθει την αλήθεια. Και μιας και σας έχω και καταλαβαίνω, κύριε Βαγγελάτο και κύριε Τρέμι, ότι τελειώνει και ο χρόνος. Εγώ θέλω να αξιοποιήσω το χρόνο που κάνω μια τελευταία ερώτηση στον κύριο Παπά. Δεν μας λέτε και θα προτείνετε για θα μείνετε και για την αποφόρηση. Δεν μας λέτε και ποιον θα προτείνετε για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν είναι πρωτότυπο πάντως πολιτικός να κάνει την αποφόρηση σε συνέντευξη. Σας θυμίζω μια πρόσφατη συνέντευξη κορυφαίου. Θα μας πείτε ποιον θα προτείνετε για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άλλο καρφί. Λοιπόν, να σας πω. Ναι, πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι ένα καλό ερώτημα. Νομίζω ότι θα αποδειχθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που με τη νέα κοινοβουλευτική του πλειοψηφία μπορεί να διαμορφώσει ευρύτατες συνενέσεις και θα προτείνει ένα πρόσωπο με ειδικό πολιτικό βάρος από τον χώρο της κεντροδεξιάς, όπως ακούγεται, κύριε Παπά.
Γιατί είναι τόσο μυστικό. Δεν αποκλείεται τίποτα, κυρία Τρέμπη. Να το ρωτήσουμε ευθέως. Τον κύριο Αβραμόπουλο, επειδή υπάρχει όλη αυτή η κουβέντα τις τελευταίες ώρες, τον συζητάτε, είναι ένα πρόσωπο που εξετάζεται την υποψηφιότητα του. Κάθε πράγμα στον καιρό του, κύριε Βαγγελάτη. Μα δεν είναι, ο καιρός του είναι τώρα. Σας θυμίζω, κύριε Παπά, δεν είστε. Αρκεί που δεν δίνει κατηγορηματική απάντηση. Δεν ήσασταν βουλευτής. Αρνητική για την αλλά εσείς διαλύσατε τη Βουλή. Με αφορμή την Προεδρία της Δημοκρατίας. Γιατί τα βάζετε με το ΣΥΡΙΖΑ. Τέσσερα κόμματα της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης αρνήθηκαν να σας δώσουν τη δυνατότητα να εφαρμόσετε τα προαπαιτούμενα. Και η Χρυσή Αυγή, φαντάζομαι. Η Χρυσή Αυγή είχε δύο ανανύψαντες, οι οποίοι ψήφισαν. Η Χρυσή Αυγή. Και οι υπόλοιποι τι έκαναν. Λοιπόν. Οι υπόλοιποι τι έκαναν. Εδώ όμως Δημοκρατική Αντιπολίτευση, λοιπόν, Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, αυτό είναι ντροπή σας. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Εγώ το είπα. Είπα τέσσερα κόμματα της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης. Είναι ντροπή σας αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω το θέμα του Προέδρου θα το λύσει η επόμενη Βουλή. Ναι, αλλά όχι. Τρέξτε γρήγορα να προλάβω στα καλύτερα. Δεν είναι άλλο ένα εύλογο ερώτημα το οποίο σήμερα δεν απαντήθηκε. Εμείς από εδώ πιστεύουμε ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη. Ευχαριστούμε και για τη βοήθεια, κύριε Μητσοτάκη. Σας ευχόμαστε και σε εσάς και στον κύριο Παπά. Να έχετε καλή επιτυχία. Εγώ να ευχηθώ προσωπικά στον κύριο Παπά καλή επιτυχία. Είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνει στην Ελλάδα. Δεν έχει σημασία καμία επιτυχία χωρίς τη συλλογική. Καλό βράδυ. Καμία αξία. Καλό σας βράδυ.